Μια φορά πήγα να τσακωθώ με έναν άνθρωπο και λέω: τι κάνεις? Πολύ δύσκολο να είσαι γονιός τελικά. Δεν έχω ποτέ όνειρα για το τι θέλω να κάνω. Νιώθω ότι είμαστε σε μια εποχή όπου θέλουμε να δουλεύουμε λιγότερο και να βγάζουμε περισσότερα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μία συνέντευξη. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Μακαλιά. Πέφτει χειροκρότημα τώρα από κάτω, ψεύτη. Πέφτει. Ωραία. Να πούμε ότι ξεκινάμε και έχεις πιει ήδη το νερό σου, που σημαίνει ότι έχουμε περάσει ήδη μία ώρα εδώ συζητώντας. Συζητώντας, αναλύοντας το ένα το άλλο. Βέβαια είναι πολύ ωραία συζήτηση. Ναι. Θα έπρεπε να τη γράφουμε, είναι αλήθεια, ναι. Αλλά δεν πειράζει. Ας πούμε αυτά που είναι να πούμε τώρα. Ισχύει. Εγώ ξέρω τι λέω. Καμιά φορά οι πιο ωραίες κουβέντες γίνονται πριν τη συνέντευξη ή μετά. Η αλήθεια είναι. Α, χάσατε. Ας είστε εδώ. Αυτό. Και ξέρεις. Θα τα βγάλουμε, αλλά δεν το λέμε. Ναι, τα γράφαμε εμείς. Τα γράφαμε εμείς, αλλά τα έχουμε αρχείο για να τον κρατάμε στο χέρι. Τι έλεγε. Τα έχουν πει πολλοί δημοσιογράφοι αυτά και αυτό. Το εννοούν. Αυτό. Όχι, όχι, εμείς. Έχουμε δεχτεί απειλές στο παρελθόν. Αυτό. Όχι, καταρχάς να θέλω να τα απολαύσω, θα χαλαρώσω. Είναι YouTube, μιλάμε ελεύθερα, λέμε ό,τι θέλουμε, όπως θέλουμε. Καλά, το ξέρεις κιόλας κι εσύ. Οπότε, ό,τι είναι να γίνει, μην αγχώνεσαι. Εδώ είμαστε. Τηλεφωνάκι μετά, άμα κάτι δεν σ' αρέσει. Ναι, ναι, αυτό. Όχι, αυτό. Ό,τι είναι να πούμε, θα το πούμε. Ωραία. Μόνο με αλήθειες μιλάμε. Έτσι, έτσι. Με το πρόσωπο της αλήθειας, ξέρεις, και το σοβαρεύει λίγο. Όχι καθόλου. Ξέρεις τι, έχω βαρεθεί να ακούω ψεύτικες συνεντεύξεις και να ακούω πάντα ωραιοποιημένες καταστάσεις. Και μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι αληθινός. Τουλάχιστον αυτό που έχω να καταθέσω εγώ, ξέρεις, άμα δεν έχω κάνει κανένα έγκλημα, ας πούμε, που πρέπει να εξομολογηθώ σε σένα, σε όλα τα άλλα είμαι ανοιχτός. Όχι, δεν μας είπε κάτι ακραίο. Πριν μας είπε αλήθεια κάποια σκηνικά κάπου. Περίεργα, αλλά οκ. Αληθινά. Ναι. Πολύ λέει αληθινά και ρεαλιστικά. Τι κάνεις, πώς είσαι, σε τι φάση σε πετυχαίνουμε αρχικά? Είμαι καλά, είμαι σε μια φάση που έχω δύο παιδιά. Να σου ζήσουν, να τα χαίρεσαι. Οπότε αυτό σημαίνει, ξέρεις, ότι όλο το πρόγραμμα κινείται γύρω από τα παιδιά. Τι? Να είναι πάντα καλά. Να είναι πάντα καλά. Να και να είστε πάντα καλά, να το πω αυτό. Να είμαστε πάντα καλά μέχρι να πεθάνουμε. Αυτό μέχρι εκείνη τη στιγμή. Να έρθει γρήγορα και ανώδυνα. Άντε πάλι, Πανέγιο. Κάτι ρε παιδί, να είναι ένα κλακ. Αν γίνει, να κοπεί το νήμα. Δεν ξέρω. Οπότε η ζωή μας περιστρέφεται γύρω από τα δύο παιδιά και εμένα και τη Αντιγόνη. Και γενικότερα είμαστε σε μια ωραία περίοδο. Περιμένουμε να έρθει ένα καλοκαίρι λίγο να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε, να ανανεωθούμε, γιατί ο χειμώνας πάντα είναι βαρύς λόγω της δουλειάς. Και των παιδιών. Και των παιδιών, ναι. Το καλοκαίρι, βέβαια, τα παιδιά δεν έχουν σχολείο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Γιατί τα σχολεία το καλοκαίρι. Τώρα. Ναι, δεν ξέρω. Γιατί. Ρε παιδί μου, παλιά είχαμε τις κατασκηνώσεις. Στέλναμε τα παιδιά 20 μέρες, 25 και τα ξεχνούσαν οι γονείς. Αυτό πια δεν το πολύ κάνουμε. Είναι σαν να ξεχαστεί λίγο το κομμάτι κατασκήνωση. Αλήθεια. Ναι, δεν το βλέπω γύρω. Η νέα γενιά, λες, δεν το κάνει. Η νέα γενιά λίγο θέλει να είναι πολύ πάνω από τα παιδιά. Ξέρεις, τα λατρεύει, τα παιδιά προσέχει, τι τρώνε, τι πίνε. Και ξαφνικά τα έχουμε πάντα μαζί μας. Δεν πειράζει να τα παρκάρουμε και κάποια κανένα μήνα, εγώ να πω. Θα ήταν πολύ ωραίο. Κάποιοι έχουν γονείς στα χωριά και τα αφήνουν. Ωραίο κι αυτό. Πολύ ωραίο. Με στη φύση το παιδί στην επαρχία. Τέλεια. Α, για το παιδί λες, ναι, πολύ καλό. Και εντάξει, για το παιδί να πάει στον παππού και στη γιαγιά, άμα είναι στην επαρχία. Εννοείται, αν είναι στην επαρχία. Εμάς που δεν είναι όμως και είναι εδώ, πού να τα αφήσεις. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα σχολείο καλοκαιρινό. Να λέμε, παιδί, η θερινή περίοδο. Εντάξει, μην είναι 3 μήνες, να είναι 2. Να κάνουν ένα μήνα διακοπές. Εμείς γιατί κάνουμε 20 μέρες διακοπές το χρόνο και τα παιδιά κάνουν 3 και 15 Χριστούγεννα και 15 Πάσχα. Τι είμαστε εμείς? Καλά, είναι πολύ λίγες διακοπές σε σχέση με το πώς δουλεύουμε. Ναι. Είναι πάρα πολύ λίγο. Ναι, αλλά κοίτα πώς το βρήκανε για τα παιδιά, ότι τα παιδιά δικαιούνται 4 μήνες το χρόνο να κάθονται. Ενώ εμείς γιατί δεν το δικαιούμαστε? Έλα, υπάρχει μια διαφοροποίηση η οποία δεν είναι πολύ συνετή. Ναι. Σωστό. Θεωρείς όμως, επειδή το πες πριν ότι όντως η νέα γενιά γονιών, ας μου επιτραπεί η έκφραση, είναι πάνω γιατί, από τα παιδιά, γιατί εγώ βλέπω πάρα πολλά ζευγάρια που δουλεύουν συνέχεια και με το ζόρι βλέπω τα παιδιά. Δηλαδή κάνει, ας πούμε, άλλες 2 δουλειές, ξέρω, πρωί, απόγευμα, πάει το βράδυ σπίτι κατάκοπος, λόγω 12-14 ώρες που δουλεύει. Γιατί μην ξεχνάμε και για όσους το. Η ζωή έχει ακριβήνει και λίγο. Α, σας το λέμε εμείς. Συγγνώμη, παιδιά. Δεν ξέρω, το ξέρατε. Το λέγαμε και πριν με τον Δημήτρη. Η αλήθεια είναι, ναι. Ότι λίγο δουλεύουμε πολύ. Ότι δουλεύουμε πάρα πολύ. Εγώ θυμάμαι ότι. Ωραία, πιο παλιά, τώρα μην βρίσκεται, αλλά και με μια δουλειά τα βγάζεις πέρα. Με μία τα βγάζεις πέρα. Ναι, οι γονείς μας μία δουλειά κάναμε. Μπράβο. Ναι, ναι, οπότε ξέρω εγώ 4-5 ώρα τελείωνε και ήσουν με τα παιδιά. Μπράβο. Τώρα άμα ξέρω τελειώνει 9-10. Ναι, ισχύει αυτό. Λίγο. Ισχύει. Αυτή είναι μία πλευρά και έχει απόλυτο δίκιο ότι ισχύει. Επειδή οι άνθρωποι αναγκάζονται να κάνουν περισσότερες δουλειές, δουλεύουν παραπάνω. Αλλά ξέρεις τι, πλέον ξέρουμε, πλέον γνωρίζουμε, πλέον έχουμε μία πολυτέλεια να έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία. Και τι να σου πω, ακόμα και αν δεν έχεις τον κατάλληλο χρόνο που είχαν παλιά οι γονείς μας, είναι πιο ποιοτικός ο χρόνος. Ναι. Εμείς προσπαθούμε πολύ με την Αντιγόνη να αφήνουμε πράγματα για να έχουμε χρόνο με τα παιδιά, αλλά σίγουρα έχουμε πρόσβαση στη γνώση. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, ξέρουμε πώς να τους μιλήσουμε. Νιώθω ότι έχουμε γίνει πιο ποιοτικοί γονείς.
Συμφωνώ σε αυτό. Προσέχουμε παραπάνω, συζητάμε περισσότερο με τα παιδιά μας. Προσφέρουμε περισσότερα στη διατροφή τους, στο τι κάνουν. Νομίζω ότι έχουμε περισσότερη γνώση. Σίγουρα έχουμε λιγότερο χρόνο, αλλά κάπως όλοι προσπαθούμε να τον κερδίσουμε. Ας πούμε, εμείς που δουλεύουμε το χειμώνα πιο πολύ και όντως δεν έχουμε τόσο χρόνο όσο λες, κοιτάμε το καλοκαίρι να αφαιρέσουμε πάρα πολλά πράγματα για να έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο ποιοτικό μαζί τους. Κάπως τα ισορροπείς. Ναι. Ή ο ένας από τους δύο. Μπορεί ο ένας να δουλεύει πάρα πολύ και να δουλεύει μέχρι το βράδυ, ναι. Ο άλλος θα πρέπει να αφιερώσει λίγο χρόνο παραπάνω. Είναι καλύτερα τα πράγματα, δεν είναι χειρότερα, θεωρώ. Είναι καλύτερα, λες. Και είναι πιο ποιοτικά αυτό, ο τρόπος είναι πιο. Ναι, νομίζω ότι. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, εμείς λέμε γενιά μου, λέμε από τι ζούμε. Γιατί οι γονείς μας ήταν πιο ελεύθερους, βγαίναμε στην Αλάνα, 9-10 η ώρα φωνάζανε, Δημήτρη, γύρνα πίσω. Και δεν ξέρανε πού είμαστε. Ναι. Τώρα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει και ούτε τα παιδιά είναι τόσο ελεύθερα. Οπότε πρέπει να αφιερώνεις χρόνο πολύ πιο προσωπικό. Δεν είναι ότι αφήνουμε το παιδί, φεύγει 4 ώρα, βγαίνει έξω στην Αλάνα, στη γειτονιά και γυρίζει 9, οπότε έχει και στο προσωπικό σου χρόνο. Πλέον ο χρόνος περιορίζεται, ναι, και πρέπει να είσαι από πάνω, πρέπει να ελέγχεις. Πρέπει να του προσφέρεις όσα περισσότερα μπορείς, η ψυχολογία, ας πούμε. Τώρα ξέρανε η γενιά των γονιών μας πώς θα συμπεριφερθούν, πώς αυτό. Δεν ξέρω, δεν θα πέφτε και μία φάπα εκείνη την περίοδο, ναι. Θα μιλήσουμε και λίγο πιο. Αυτό, ας πούμε, τώρα που λες, είναι θεωρεί το μεγάλο βήμα, η μεγάλη εξέλιξη, η μεγάλη πρόοδος, ναι. Που λες. Το οποίο βέβαια, να σου πω ότι δεν το βλέπω και στην πράξη. Δηλαδή, βλέπω γονείς που προσφέρουν τα μέγιστα στα παιδιά τους, αλλά και bullying βλέπω και βία βλέπω από τα παιδιά. Δηλαδή, όλα είναι λίγο. Καλυτερεύουμε, ναι. Σαν γονείς και η βία και όλα μέσα από τα κινητά και από τα τάμπλετ και από αυτά στα παιδιά μας έρχονται. Η εισρωή πληροφοριών κακών είναι πολύ αυτό. Πιο έντονη. Ναι, επίσης, να θυμίσω όμως τη δική σου, ας το πούμε, γενιά. Ηλικιακά, τώρα συμπλήν θα πω. Δεν λέω κάτι για την ηλικία του. Ναι. Λοιπόν, μικροδείχνει κιόλας. Λοιπόν, να τα πούμε κιόλα. Μεγάλος όμως έτσι. Οπότε αν δεν τους δουλέψει αυτό, θα το μεταφέρεις και στο παιδί σου. Πιο κομμάτι πολλά. Αυτό που λες με το bullying, δηλαδή, εγώ βλέπω και ανθρώπους που λέμε, πώς το λένε, το παιδί μου είναι έτσι, μα σκέψεις εσύ πώς συμπεριφέρεσαι πρώτα, και αυτό το παιδί σου έχει αυτό το παράδειγμα. Και το βλέπω πάρα πολλά. Αυτό που λέγαμε και πριν, από το πώς οδηγείς, από το πώς συμπεριφέρεσαι όταν πας στο γήπεδο, ναι. Ακόμα και πώς θα μιλήσεις στον σύντροφό σου. Οπότε μετά το παιδί πώς περιμένεις να αντιδράσεις. Κοίταξε, αυτό το μεγαλύτερο σχολείο για μένα ήταν. Το παιδί το ίδιο, όταν ήρθε ο Χάρης, το πρώτο μας παιδί στη ζωή μας, πώς είδα να αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Από πολύ απλά, τύπου η χρήση του κινητού και του WiFi μέσα στο σπίτι, πώς ξαφνικά άλλαξε με το που γεννήθηκε το παιδί και έλεγα: Ωπω, κάτσε να κλείσουμε το WiFi. Ας το κινητό τώρα, μην είναι κοντά μου. Άσε 5 ώρες να μην το χρησιμοποιήσω για να μην έχει το φως δίπλα του. Μέχρι και σε αυτά που λες, δηλαδή οδήγηση. Ξαφνικά με το που γεννήθηκε το παιδί μου, άρχιζε να οδηγώ πιο συντηρητικά, πιο απαλά. Μία φορά πήγα να τσακωθώ με έναν άνθρωπο και λέω: Τι κάνεις. Μια στραβή να γίνει με έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι πιο εκνευρισμένος όπως ένα. Ναι, ναι, ναι. Να γίνει κάτι, έχω το παιδί μου εδώ. Είσαι, ή το να μην τρέχω. Στην Ελλάδα, δεν είσαι στην Ελλάδα. Θυμίζω. Ναι, 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 αλλά άρχισα να βλέπω πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ξαφνικά το ρογιό μου από πίσω και αν περάσω το όριο μου κάνει μπαμπά, μπαμπά, τρέχει παραπάνω. Βλέπει το όριο ποιο είναι. Ναι, 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 ναι. Βλέπει ότι τρέχω και μου κάνει, όπ, πέρασε. Λέω, οχ, πραγματικά δεν είναι μόνο ο έλεγχο. Είναι ότι του δίνω το παράδειγμα. Ο τρόπο που θα μιλήσω, ο τρόπο που θα συμπεριφερθώ, ο τρόπο που θα αντιδράσω σε μια δική του. Κίνηση, ας πούμε, μπορεί να γίνει βίος. Παιδάκι είναι, μπορεί να κάνει κάτι πιο έντονο. Το πώς θα αντιδράσω σε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο τρόπος που θα του μιλήσω, αν μου φωνάξει, πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ξαφνικά έχω αντιστάσεις, έχω περισσότερες αντοχές, περισσότερη υπομονή. Νιώθω ότι γίνομαι καλύτερος, ότι η δική του γενιά με μαθαίνει να γίνω καλύτερος από τη γενιά μου όπως μας γαλούκησαν οι γονείς μας. Ναι. Χαίρομαι γιατί πραγματικά. Μ' αρέσει ο τρόπος που το αναλύεις, που το σκέφτεσαι, που το. Μας προβληματίζει κάθε μέρα τους γονείς, ναι, παιδί μου. Αυτό, το πώς θα γίνουμε καλύτεροι, το πώς τα παιδιά μας. Επίσης, τρέχει τόσο πολύ όλο αυτό. Είμαστε τόσο σε ένα άγνωστο πεδίο με τα κινητά και την πληροφόρηση και την εικόνα που έχουν, που παλεύεις να μείνεις κοντά στο παιδί. Παλεύεις να ελέγξεις την πληροφορία που παίρνει, που δεν μπορείς. Ναι. Το σχολείο, οι δραστηριότητες που κάνει έξω και βλέπει άλλα παιδάκια, ξαφνικά γυρίζει και σου τραγουδάει κάτι και έχει μέσα βρισχές. Βλέπεις μια κίνηση που δεν την είχες ξαναδεί και λες: Sorry, πώς ξαφνικά χτυπάς, πώς ξαφνικά κάνεις αυτό, πώς κάνεις εκείνη την κίνηση που είναι προσβλητική. Δεν μπορείς να ελέγξεις και είναι και λογικό και δεν πρέπει να ελέγξεις, αλλά παλεύεις από τη μέρα ένα να κάνεις το παιδί σου πιο δυνατό, πιο ισχυρό, να έχει φίλτρα, να μπορεί να έχει κρίση, να κρατάει αυτά που θέλει, να τα χρησιμοποιεί όπως θέλει, ναι. Να δίνεις εργαλεία. Πολύ δύσκολο να είσαι γονιός τελικά. Πολύ δύσκολο. Ναι. Εμείς δεν το ξέρουμε ακόμα, αλλά ένα μπράβο, μπράβο. Στον Δημήτρη Μακαλιά. Α, όχι, στους γονείς έλεγα. Στον Δημήτρη Μακαλιά, που είναι γονέας. Γονέας. Και για τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Ναι, ναι, προσπαθώ, προσπαθώ. Είσαι γενικά έτσι πάντα cool, όχι προσγειωμένος από, ξέρεις, με το διάλογο, με το να εξηγήσεις, με το να. Και στη ζωή σου και στα επαγγελματικά σου, ή σε έχει βοηθήσει ο ρόλος του γονέα.
Κοίταξε, όχι, πάντα ήμουν. Είμαι πάρα πολύ τη συζήτηση. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Okay. Σε βαθμό λίγο απελπιστικό. Δηλαδή, δεν είναι παιδιά, πριν μα τρέλανε. Ναι, μιλάω λίγο πολύ. Δεν σταμάταγε. Λέγαμε Δημήτρη, πρέπει να ξεκινήσουμε. Όχι, όχι. Ήθελα να πω άλλη μια στιγμή. Αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει τόσο πολύ ο διάλογο και το έχω πάρει από τον μπαμπά μου αυτό, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να φέρω αντίλογο. Αν θα μου πει, α, μέρα έξω. Ναι, δεν είναι μέρα. Είμαστε λίγο πριν τη νύχτα. Οπότε είναι λίγο σούρμο. Μ' αρέσει να το συζητάω. Μ' αρέσει okay. ακόμα και αν συμφωνώ με την άποψή σου, να πω την αντίθετη για να εδραιώσουμε την άποψή σου. Δηλαδή αυτό μ' αρέσει και το βρίσκω πάρα πολύ επικοδομητικό. Και το κάνω. Το κάνω λίγο παραπάνω. Δηλαδή η γυναίκα μου έχει κουραστεί πάρα πολύ με αυτό. Δηλαδή μου λέει κάπου. Οπα. Οι φίλοι μου μου λένε, άκου, θα σου κάνω μια ερώτηση, αλλά θέλω να απαντήσει με ναι ή όχι. Αυτό. Όχι. 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 Ο κουμπάρο μου το λέει. Πε μου λίγο πώ θα φύγω από εδώ να πάω εκεί. Αλλά πες το γρήγορα. Αυτό. Γιατί εγώ θα πω, βγαίνεις από το σπίτι, μη μου πεις τόση λεπτομέρεια, αριστερά ή δεξιά. Ναι, εγώ το παίρνω όλο, είμαι πολύ, είμαι της τάξης, είμαι τα κουτάκια μου, είμαι παρθένος για όσους ξέρουν από ζώδια, που σημαίνει ότι θέλω να είμαι πάρα πολύ διεξοδικός. Ναι, το έχουν αυτό οι παρθένοι. Διεξοδικός σε όλα. Μ' αρέσει να είμαι λεπτομερής, να εξηγώ τα πάντα, να συζητάω πολύ, σαν να έχω χρόνο που δεν έχω. Δεν ξέρω κάτι. Ναι, μ' αρέσει αυτό. Εντάξει, γενικά θετικό είναι. Τώρα, αν κάποιο μπορεί να το παρακάνει, εντάξει. Ναι, σας με κόψετε. Άνθρωπος είσαι. Ναι, λυγίζω. Ας είναι αυτό το μειονεκτημά σου. Ναι, ναι, το αρνητικό, ναι, ρε παιδί μου. Ναι, 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 ναι. Όχι, μ' αρέσει η συζήτηση. Εντάξει. Το περίμενες, για να πάμε λίγο σιγά σιγά και στο, θέλω να πάμε στο επαγγελματικό, που κάνεις βέβαια και πάρα πολλά πράγματα. Θα τα πιάσουμε σιγά σιγά ένα-ένα. Είσαι μάλλον ευχαριστημένος με το τι έχεις καταφέρει μέχρι τώρα. Θα σου πω. Δεν έχω ποτέ όνειρα για το τι θέλω να κάνω. Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν έχω οραματιστεί. Ξέρω εγώ, θα ήθελα να γίνω ηθοποιός. Θα ήθελα να παίξω στην επίδευρο. Θα ήθελα να είμαι σε μια εκπομπή. Θα ήθελα να κάνω αυτό το ρόλο. Δεν είχα ποτέ όνειρο, οπότε ποτέ δεν νιώθω στεναχωρημένος ότι κάτι δεν κατάφερα. Τα όνειρά μου είναι πάρα πολύ απλά και καθημερινά. Okay. Στόχοι είναι τη άλλη μέρα, τη επόμενη. Άντε σε βάθος χρόνου, ένα εξάμηνο, ένα έτος, να πω ότι θα ήθελα. Εντάξει. Είναι. Πιο απλά. Πολύ okay. απλά όμως. Και ναι. γι' αυτό δεν απογοητεύομαι και ποτέ, γιατί είναι πολύ ρεαλιστική στόχη που βάζω. Ναι. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος με ό,τι κάνω. Mm-hmm. Είμαι άνθρωπος εύκολος, θεωρώ, στις συνεργασίες μου, οπότε σε κάθε δουλειά βρίσκω τα ωραία, τα θετικά. Περνάω πάντα πολύ καλά. Πολύ σπάνια θα σου πω ότι σε μια δουλειά δυσκολεύτηκα ή δεν πέρασα ωραία ή ήθελα να φύγω. Δεν μου συμβαίνει. Επιβεβαιώνει και ο Ζήσης Ρούμπος μας τα έλεγε ότι περνάω ναι. καλά. Περνάω καλά, ναι, πάντα περνάω καλά. Νιώθω ότι είμαι ευτυχισμένος με αυτά που έχω κάνει και με αυτά που κάνω, οπότε δεν έχω και δεύτερες σκέψεις. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι είχα οραματιστεί να είμαι, ξέρω, σε ένα υπόγειο θέατρο και να κάνω τέχνη και λαλαλα, και ξαφνικά βρέθηκα σε άλλου είδους θέατρο ή να είμαι σε μια ζωντανή εκπομπή άλλου τύπου ψυχαγωγική και να πω ότι πω πω κοίτα πώς έφυγε η ζωή μου και πήγα αλλού. Όχι, είμαι σε αυτά που μου έρχονται και σε αυτά που έχω μπροστά μου θέλω να επιλέγω αυτό που με κάνει να περνάω πιο καλά. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Μπορεί ξαφνικά του χρόνου να κάνω κάτι πολύ διαφορετικό γιατί κουράστηκα από αυτό που παίρνω στο τέλειο και θέλω να περάσω τέλεια σε κάτι άλλο. Οπότε είμαι ευτυχής με αυτά που κάνω. Είσαι επιλεκτικός ή εντάξει, θεωρείς ότι. Τι σημαίνει επιλεκτικός? Δηλαδή, αν έχεις 5 προτάσεις, αυτό θα τις ξεψαχνίσεις για να πας στη μία ή θα είσαι πιο cool όποια εκείνη τη στιγμή μου κάτσει πιο πολύ στο μυαλό, εμένα ότι μου ταιριάζει. Όχι, είναι ένστικτο. Πας με το ένστικτο. Πλέον το στομάχι, επειδή μου λες ότι με αυτό δεν νιώθω πολύ καλά, κάτι μου βρωμάει, κάτι αυτό. Γίνεται. Ναι, κατά 90% πέφτω μέσα στο τι μ' αρέσει και το τι δεν μ' αρέσει. Το καταλαβαίνω πια. Εντάξει, και μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή με 20 χρόνια που δουλεύω στον χώρο αυτό, μπορώ να σου πω ότι καταλαβαίνω από πριν τι θα πάει καλά με μένα και την ψυχολογία μου και με τι δεν θα περάσω καλά. Καμιά φορά βάζω πιο πάνω το ότι θα περάσω καλά παρά με το ότι αν θα έχει επιτυχία ή αν θα βγάλω χρήματα. Έφτασα σε αυτό το σημείο που λέω ότι θέλω να περνάω καλά. Δεν θα είναι μια περιοδία, μπορεί να μη σκίσει, μπορεί να μην βγάλουμε χρήματα, αλλά βλέπω ότι αυτή η παρέα, αυτοί οι άνθρωποι θα μου προσφέρουν πολλά περισσότερα από το να μην το έκανα. Ταιριάζεται, περνάτε καλά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, και βλέπω και το πλαίσιο. Δηλαδή βλέπω, ναι. Α, είναι και αυτό, έχει και αυτό παιδάκι, θα πάρουμε και εμείς τα παιδιά μας, θα είμαστε εκεί. Λίγο αρχίζω και δένω το παζλ της ζωής μου. Και είμαι και σε μια φάση, Αλέξανδρε, όπου ναι. αρχίζω και μετράω ανάποδα, αντίστροφα. Άντε πάλι. Ναι, θετικά το λέω όμως. Εννοώ, ρε παιδί μου, δεν θέλω να χάσω χρόνο. Α, εντάξει. Δεν θέλω να χάσω ένα καλοκαίρι, γιατί λέω, okay, τα καλοκαίρια που μου απομένουν είναι λιγότερα από αυτά που έχω ζήσει. Οπότε. Παιδιά, ναι, είμαι 43. Κοιτάξτε, μπορεί να φτάσει 90. Μακάρι και να σε κουτσοκάτω. Δεν το βλέπω και να υπάρχει κάτι που λέει. Άντε πάλι. Παιδιά, έχω ανοίξει μια κουβέντα από πριν, δεν μπορώ αυτό. Θανάτικο. Πραγματικά, ναι, ναι. Απλά δεν θέλω να χάσω ένα καλοκαίρι με κάτι που δεν περνάω καλά. Δεν θέλω. Ναι, δεν επιθυμώ. Το καταλαβαίνω. Αυτό εννοώ. Και όσο αντέχω και στο οικονομικό κομμάτι να λέω ότι μπορώ να μην κάνω κάτι ή μπορώ να κάνω κάτι με λιγότερα χρήματα. Επιθυμώ να περνάω καλά. Και η τηλεόραση πώς προέκυψε?
Η τηλεόραση είναι ένα μέσο που μου αρέσει πάρα πολύ. Το λατρεύω. Αρέσει. Πολύ, πολύ. Το αγαπάω πάρα πολύ. Είμαι ένας άνθρωπος που έβλεπε τηλεόραση και βλέπει. Μου αρέσει να είμαι μέρος αυτής. Ξεκίνησα από πολύ νωρίς. Δηλαδή, από το 2003-2004 η πρώτη μου σειρά, νομίζω, που ξεκίνησε στη τηλεόραση. Δηλαδή, είναι πάνω από 20 χρόνια πια που κάνω τηλεόραση. Είτε μέσα από σειρές, είτε από εκπομπές. Το λες, όπως και πριν 20 χρόνια και ξέρεις, δεν το. Ναι. Και σκέφτεσαι ότι είσαι σχεδόν 20 για εσύ και λες η ζωή σου. 30. Το... ναι. Να τα λέμε όλα. Λοιπόν. Μ' αρέσει αμέσως. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είτε είναι μέσα από μια σειρά που λατρεύω να βλέπω σειρές, είτε είναι από μια εκπομπή που επίσης χαζεύω. Είναι ένα μέσο που αγαπάω. Είναι ένα μέσο που απευθύνεται σε πολύ κόσμο. Ναι, δεν το έχω σε ντροπή. Όχι, όχι. Γιατί δεν το είχα εγώ. Όχι, ναι. Όχι ότι δεν το είχα τόσο. Όχι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η επαφή με τον κόσμο, η επικοινωνία. Μ' αρέσει από το να πραγματάμε στον δρόμο και να μιλήσουμε με 5 ανθρώπους και να ανταλλάξουμε δύο κουβέντες, μέχρι το να μπορώ να είμαι σε ένα μέσο που απευθύνεται ταυτόχρονα σε πολλές χιλιάδες κόσμο. Αυτό είναι χαρά μου. Είναι χαρά να επικοινωνούμε πράγματα. Είτε... Μπορεί να θέσουμε το πιο άμεσο, με το ας πούμε, stand-up ή με το θέατρο, λέω. Το έχω και αυτό. Που δεν είναι, το σταμάτησε ποτέ. Να το προετοιμάσουμε πιο πολύ, ρε παιδί, από την τηλεόραση που υπάρχει μια απόσταση. Δηλαδή, σε βλέπει ο άλλος, ξέρεις, μέσα από το. Κοίταξε. Η μία επιλογή που μου λες είναι να είμαι μπροστά σε ένα κοινό από 10 ανθρώπους μέχρι 1000 πες, πάνω κάτω, ταυτόχρονα, σε μια παράσταση. Και το άλλο είναι αμέσως μπορείς να απευθύνεσαι από 50.000 μέχρι 2 εκατομμύρια. Ποιο πιστεύεις ότι μπορεί να σου δώσει μεγαλύτερη χαρά? Να απευθύνεις το λόγο σου και αυτό που θέλεις. Η τηλεόραση. Αλλά θα πω. Δεν ξέρω, εμένα με απομακρύνει όσο περνάνε τα χρόνια. Με αυτή τη λόγη, γιατί σαν πρόγραμμα. Κατάλαβες. Ναι, κοίταξε, σίγουρα έχει φύγει από τη ζωή μας με τον τρόπο που ήταν παλιά. Εννοείται. Δεν το λάβεις, αλλά βλέπαμε κάτι εκατομμύρια συντονιζόμασταν να δούμε μια εκπομπή, ναι. Να δούμε μια σειρά το βράδυ. Δευτέρα, ναι. Βράδυ, 9 η ώρα, Mega Channel. Ξέραμε, θα δούμε το μεγάλο hit της χρονιάς, ας πούμε, ναι. Τη μεγάλη κωμωδία, όλα αυτά. Αυτό δεν υπάρχει. Ή και υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις. Έχει σπάσει, περιπτώσεις. Σε έχει σπάσει πολύ. Σίγουρα. Αλλά παραμένει ένα μέσο που στο σπίτι μας κερδίζει. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που θα ανοίξουμε να παίζει κάτι. Δεν είναι ότι όλη την ώρα θα έχουμε ένα κινητό stand-by δίπλα να παίζει αναπαραγωγή την επικαιρότητα. Το κινητό μας το έχουμε όντως όλη την ώρα σε ένα χέρι για να βλέπουμε πράγματα, αλλά είναι πολύ πιο γρήγορο. Η τηλεόραση θα παραμείνει, πιστεύω, σαν μέσο. Δεν είναι μια εφημερίδα που αργότερα. Όχι, εντάξει, ναι, συμφωνώ. Σίγουρα δεν έχει τη δύναμη που είχε, αλλά νιώθω ότι. Έχει μία άμεση απεύθυνση. Το YouTube και όλα αυτά, που επίσης είναι πολύ δυνατά στην εποχή μας, νιώθω ότι είναι πιο εφήμερα. Τρέχουν και φεύγουν, τρέχουν και φεύγουν, τρέχουν και φεύγουν. Ενώ το άλλο είναι ζωντανό και θεωρώ ότι απευθύνεται πολύ περισσότερο. Έχει έναν άλλο χρόνο, έχει μία άλλη ποιότητα. Μπορείς να επενδύσεις πολλά περισσότερα χρήματα, ας πούμε, για να κάνεις μία σειρά στη τηλεόραση, παρά για να κάνεις κάτι στο YouTube. Ναι. Για μένα είναι σημαντικό να δω μία ωραία σειρά, ποιοτική σειρά, να δω το μαέστρο, ας πούμε, να δω τη μάγισσα, να δω τέτοια πράγματα που υπάρχουν στην τηλεόραση που δεν μπορώ να τα δω κάπου αλλού. Είναι ένα ραντεβού, σίγουρα δεν είναι των εκατομμυρίων κοινού, αλλά έχει δύναμη. Δεν θεωρείς όμως ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια ανακυκλώνει τα ίδια. Υπάρχει δηλαδή ένα. Ένα ναι, υλικό. Ναι, περνάει, δηλαδή, δεν θα μπορούσε, ας πούμε, να κάνει και κάποια πιο καινούργια πράγματα, να το ψάξει λίγο παραπάνω, να μην κάνει ένα copy-paste. Κατάλαβε λίγο. Ναι. Μένα αυτό μου με χαλάει λίγο. Ότι ναι. Πάμε σε μια περπατημένη, πάμε αυτή, αυτό ξέρουμε, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Ενώ η ιστορία έχει δείξει ότι άμα κάνει κάτι άλλο που είναι και λίγο διαφορετικό, μπορεί να πάει πολύ καλά. Mm-hmm. Όχι απλά καλά, μπορεί να ασχίσει. Αλλά πάμε εμεί στην περπατημένη μα, εκεί που ξέρουμε. Ναι. Δεν πάμε στο άλλο. Αυτό είναι κάτι που και εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ και με στεναχωρεί. Ισχύει πολύ 100%. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την. Ατολμία των ανθρώπων στα κανάλια, στα μέσα. Φοβούνται πάρα πολύ να πάρουν πάνω τους ένα τέτοιο ρίσκο. Όλοι είμαστε φθινόφοβοι. Οπότε κανένας άνθρωπος που έχει θέση σε κανάλι δεν λέει «Ας ρισκάρω να δω που θα μου βγει», γιατί αν ρισκάρεις πολύ, πες να χάσεις και εσύ τη θέση σου. Οπότε δεν πάνε σε πράγματα πιο ακραία, σε πράγματα τα οποία μπορεί να φέρουν μια επανάσταση. Σιγά, σε μια ζώνη. Ναι, πάνε σε μια ζώνη. Ναι, κάνε, αυτό. Βάλε δύο νέα παιδιά να κάνουν αυτό. Μια εκπομπή 9 η ώρα το βράδυ. Κάτι ακραίο. Ναι, δεν το τολμάνε. Πόσες φορές το προσπάθησαν να το κάνανε μισοβέζικα. Δεν το δώσανε full out να το δουν. Όντως, δεν ξέρω γιατί. Και εμένα δεν μ' αρέσει. Πολλές φορές λέω, δεν μπορεί, θα έρθει η γενιά μας τώρα, θα πάρει αυτές τις θέσεις και θα δοκιμάσει πράγματα στην τηλεόραση. Όπως δοκίμαζε η Αμερική πριν από 30 χρόνια και πήγαινε μπροστά. Βλέπω ότι προσπαθούν να πάνε στα ασφαλή πράγματα, στα πράγματα που ξέρουν. Πρόσεξε τώρα. Οποιαδήποτε αλλαγή, οποιοδήποτε ρίσκο θέλει και πολλή δουλειά. Ναι, συμφωνώ. Νιώθω ότι είμαστε σε μια εποχή όπου θέλουμε να δουλεύουμε λιγότερο και να βγάζουμε περισσότερα. Δεν επενδύουμε στη δουλειά. Το βλέπω και η νέα γενιά ακόμα παραπάνω. Δηλαδή, νέα παιδιά στην ηλικία σας δεν θέλουν να δουλεύουν πάρα πολύ. Αλήθεια το λέω. Έχουν. Και δεν το λέω αρνητικά. Ναι, καταλαβαίνω. Θέλουν περισσότερο χρόνο για τον εαυτό τους, για την ψυχή τους, για τη διασκέδασή τους. Θέλουν να δουλεύουν λίγο, αλλά θέλουν και πολλά χρήματα. Εμείς είμαστε μια γενιά που μάθαμε ότι πρέπει να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε. Σαν αυτό σκοπό. Και ταυτόχρονα να βγάζει και κάποια χρήματα. Όχι απαραίτητο ότι άμα δουλεύει τόσο πολύ θα βγάζει και πολλά λεφτά. Αλλά έχουμε μάθει ότι πρέπει να δουλεύουμε.
Οπότε, εσύ τι άλλο να κάνω, πάω να δουλέψω. Ενώ εσείς θέλετε και ποιότητα να κάνετε και το πιλάτι σας και τη γιόγκα σας και αυτά. Τρομάρα σας. Τη διατροφή σας, να περάσετε ποιοτικό χρόνο, να πάτε διακοπές ωραία, εναλλακτικά. Χάθηκε. Αυτό είναι ωραίο, αλλά χάθηκε και το κομμάτι της δουλειάς. Οπότε δεν επενδύουν στην τηλεόραση κάτι το οποίο θα έχει πραγματικά πολλή δουλειά. Θα έχει ιδέες, αλλά και θα κάτσουν 50 άνθρωποι πάνω από αυτό να δουλεύουν νύχτα μέρα γι' αυτό. Οπότε πάμε στα εύκολα, στα απλά, αυτό. Σε αυτά που ξέρουμε και αν μη τι άλλο δεν θα χάσουμε εντελώς το κοινό μας. Είναι μια μέση λύση. Ενώ πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, θεωρώ, σε αυτά που είπες. Δηλαδή κάπου. Ναι. Αλλά θεωρώ θέλει και τόλμη, ρε παιδί μου. Θέλει τόλμη και ξέρει να έχει χρόνο και διάθεση να κάτσει να σκεφτεί και να προσφέρει κάτι διαφορετικό. Δεν βλέπω πρωτογενή υλικά. Δεν βλέπω νέες ιδέες στην ελληνική τηλεόραση. Να σου πω όμως κάτι. Εγώ που το έχω συζητήσει με 2-3 ανθρώπους του χώρου, έτσι, που σίγουρα εσύ ξέρεις πολύ, πολύ παραπάνω, το συζητάω. Ξέρεις, καλή ώρα άνθρωποι σαν και εσένα που μπορεί να έχουν έρθει να έχουμε συζητήσει. Ότι... Και που συζητάμε κάποια πράγματα, δεν έτσι λέω αυτό, ναι, εντάξει, ωραία ιδέα, ναι, να το δούμε, να καλέ. Δεν βλέπουμε και πρωτοβουλίες. Και όταν του λες κάτι, ναι, εντάξει, θα το δούμε. Του το πα υλοποιήσιμο, ναι, να το δούμε. Κάτι παραπάνω από αυτό, δηλαδή αυτό σαν να μην. Τη δική μας πλευρά εννοείς. Ναι, σαν να μην εμπιστεύονται και πιο μεγάλοι. Ναι, και 50 ναι. Plus, που ναι, ναι, είναι πολύ πλέον στα κανάλια. Γιατί περισσότερο νομίζω αυτή τη ηλικία είναι. Ναι, ναι. Και του λες κάτι άλλο, όχι κάτι ακραίο, κάτι λίγο διαφορετικό. Ναι, θα το δούμε. Ναι, να το δούμε. Ναι, κάτι άλλο πέρα από αυτό, κάτι λίγο διαφορετικό. Ναι, δεν το τολμάνε, δεν το έχω. Αυτό. Και, εγώ φαντάζομαι ότι η δική μας γενιά, εγώ έχω καταθέτω σχεδόν κάθε χρόνο κάτι στα κανάλια. Ένα project που σκέφτομαι, προγραμματίζομαι. Πάντα ήθελα να κάνω κάτι με παιδιά, ας πούμε. Είναι μια ζώνη που δεν υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση για παιδιά. Ναι. Κανένα κανάλι δεν εμπιστεύεται να ανοίξει μια ζώνη που να έχει να κάνει με παιδιά. Το κάνανε παλιά. Και μπορώ να σου πω ότι και εμπορικά έχει πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή μπορεί να προσφέρει πολλά σε ένα κανάλι μια τέτοια ζώνη. Βέβαια, γιατί τα παιδιά είναι στάνταρ κοινό. Και επίσης, τι να λέμε, αν δεις τα νούμερα, τα others είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά εκεί που βλέπουν τα παιδιά άλλα πράγματα. Αλλά κανείς δεν εμπιστεύεται το κάτι διαφορετικό. Δεν μπορώ να σου πω γιατί. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ακόμα σε μια θέση τέτοιου τύπου ναι, που θα αποφάσιζα. Αλλά κάθε φορά που κάνω μια πρόταση. Και εγώ νιώθω μια κλειστή πόρτα η οποία όλο με πάει και πιο μακριά από αυτό. Και λέω: δεν το θέλετε μία. Δεν θα το θέλω 10, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Κάποια στιγμή θα αγοράσουμε εμείς ένα κανάλι και θα παίζουμε αυτό. Αυτό οραματιζόμαστε. Αυτό είναι ο επόμενος στόχος. Ένα δικό μας κανάλι. Αυτό λέγαμε πριν. Πανελλήνιες εμβέλειες. Θα το. Εγώ με τα λεφτά. Ναι. Εσύ θα έχεις όλη την τεχνογνωσία. Α το καλλιτεχνικό πάνω μου. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εσύ μόνο... Εγώ θα δίνω. Θα δίνω. Πόσα θες Δημήτρη, τόσα. Πάρτα. Έτσι. Το βρήκαμε. Θεωρείς ότι. Για σένα ήταν η αρχή του αυτοσχεδιασμού το κάποιο σενάριο ναι, ή το έχεις δουλέψει και από πριν. Όχι, ελάχιστα στη σχολή κάναμε αυτοσχεδιασμό. Γιατί χρειάζεται ούτως ή άλλως. Το θέατρο δηλαδή όταν κάνουμε πρόβες για να χτίσουμε μια παράσταση το κομμάτι του αυτοσχεδιασμού είναι μια διαδρομή ας πούμε για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχει σαν μάθημα. Υπάρχει σε μάθημα. Α, okay, ναι, δεν το ξέρα. Κοίτα, σε όλα υπάρχει αυτοσχεδιασμό. Στο θέατρο, επειδή είμαι σε όλες τις διαδικασίες και σε όλα τα μαθήματα, έχεις ένα περιθώριο να δράσεις μόνος σου. Να αυτοσχεδιάσεις, να αλλάξεις, να τροποποιήσεις και πρέπει να καταθέτεις και το προσωπικό σου φίλτρο και ταυτότητα και ποιότητα σε ό,τι κάνεις. Ναι. Οπότε υπάρχει. Το κάψε ήταν πολύ δραστικό για τη ζωή μου, θα σου πω. Ήταν μια τεράστια αλλαγή. Δηλαδή, όταν ο Λάμπρος μας έφερε το προϊόν αυτό. Το κωμικό αυτοσχεδιασμού ήταν ένα σοκ. Ήταν μια αλλαγή σελίδα στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας ολόκληρη. Έχει κανόνες, έχει όρια. Δηλαδή, σπουδάσαμε σε εγώ κάθε από πάνω σε αυτό για να μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε ένα κάποιο σενάριο και να μην είναι χαοτικό και να μην ξέρουμε τι συμβαίνει. Υπάρχουν κανόνες που δουλέψαμε πολύ στεναρά. Αλλά ανοίγει ένα πεδίο στο πώς αγκαλιάζεις το απρόσμενο. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο μάθημα ζωής, το οποίο και το χρησιμοποιώ και στη δουλειά μου καθημερινά, στον τρόπο που διαχειρίζουμε τους ανθρώπους, τις καταστάσεις, πώς διαχειρίζουμε το χιούμορ μου, αλλά και στη ζωή μου, σε μια δύσκολη στιγμή, στο πώς έχω μάθει να είμαι ευέλικτος, να ελύσομαι, να αποδέχομαι, να αποδέχομαι και να πηγαίνω παρακάτω, να προσθέτω κάτι και να μην κολλάω πίσω, να μην μένω. Γενικότερα ένιωσα ότι ο κωμικός αυτοσχεδιασμός μέσα από το κάψε μου έδωσε μια όθηση στην πλάτη. Να κερδίσω κάθε στιγμή τη ζωή μου. Ναι. Είναι σοκαριστικό. Το χρωστάμε στο Λάμπρο αυτό, δεν το συζητάω. Δηλαδή, δεν υπήρχε στην Ελλάδα αυτή η μορφή. Το να γίνει και παραστάσιμο, το να πεις ότι θα κάτσουμε μια μισή ώρα να κάνουμε μια παράσταση χωρίς κείμενο, χωρίς κοστούμια, χωρίς σκηνικά, σίγουρα χωρίς ποιότητα, όπως έχετε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Αυτό είναι μαγικό. Είναι μια εμπειρία. Εγώ αυτό λέω κάθε φορά. Γιατί πολλοί άνθρωποι έρχονται ξανά και ξανά να δουν το κάψε. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο ότι μας ακολουθούν 12 χρόνια. Οι ίδιοι άνθρωποι ξανά και ξανά, γιατί είναι η εμπειρία αυτής της βραδιάς που ξέρεις ότι αυτή η βραδιά δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Όλοι κουβαλάμε, πολλές φορές μας στέλνουν μηνύματα
και τώρα ξέρω εγώ, 8 χρόνια πριν, σαν σήμερα, και λένε pop αυτή βραδιά στα Γρεβενά, θυμάσαι που. Είχε γίνει κάτι που δεν ξανά έγινε ποτέ αλλού. Ναι, ναι. Οπότε ναι. Είναι πραγματικά. Γίνεται εκείνη τη στιγμή και πεθαίνει εκείνη τη μέρα. Αλλά γεμίζουμε εμπειρίες. Γεμίζουμε εμπειρίες που έχουμε κοινοποιήσει με μία μερίδα ανθρώπων. 100, 500, 1000, 2000. Είναι η προσωπική μας μικρή ιστορία. Και είναι απίστευτο φυλαχτό αυτό για τη ζωή μου. Ναι. Επειδή είπες πριν για το θέατρο και θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό. Έχεις πει σε παλαιότερη συνέντευξη και μου είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση, μου άρεσε, ότι είναι, για μένα το θέατρο είναι πολιτική πράξη. Ναι, βέβαια. Και ναι, δεν το, ξέρεις, δεν το ακούω και συχνά. Είναι απόλυτα πολιτική. Δεν είναι τίποτε άλλο. Είναι, για μένα είναι αυτό το θέατρο. Είναι πολιτική, είναι θέση, είναι. Για μένα είναι ο λόγος που κάνω θέατρο. Βασικά. Με την πολιτική ήθελα να ασχοληθώ, αλλά το κάνω μέσα από το θέατρο, γιατί νιώθω ότι προσφέρω κάτι, αλλάζω κάτι, μετατοπίζω. Δημήτρη, θες να μας πεις κάτι, θα κατέβεις υποψήφιος. Ούτε καν, δεν με απασχολεί καθόλου αυτό. Αλλά όντως. Και μου βγάζει μια καρτούλα από κάτω. Ναι, ναι. Υποψήφιος βουλευτής. 9 Ιουνίου ψήφιος με Δημήτρη Μακαλιά. Καλά, δεν αποκλείω στη ζωή μου κάποια στιγμή να ασχοληθώ. Εγώ δεν το λέω για κακό. Για καλό το λέω. Στην Ελλάδα είναι σχεδόν για κακό, γιατί ο κόσμος έχει καταλάβει ότι όταν πας να ασχοληθείς με την πολιτική, θέλεις να φας. Εγώ δεν θέλω να φάω. Γι' αυτό έχει και κακή εμπειρία όμως. Πολύ σωστά έχει κακή εμπειρία. Δηλαδή, το έχει δίκιο και οι περισσότεροι γι' αυτό μπαίνουν για να φάνε. Είναι αλήθεια. Δεν πούμε βλακίες. Ελάχιστοι είναι αυτοί που πάνε όντως. Και συνήθως είναι αυτοί που φεύγουν και γρήγορα. Μπαίνουν με μια ιδεολογία, μπαίνουν να αλλάξουν τα πράγματα. Αντέχουν όσο αντέχουν και μετά λένε: Πω, Χριστέ μου, δεν αντέχω άλλο. Αυτό. Άλλο ήθελα και άλλο με πήγαν τα πράγματα. Γιατί είναι τόσο ισχυρό το σύστημα που σε αλλοιώνει και σε πάει και που θέλει. Είναι, το κύμα είναι βαρύ. Πολύ μεγάλο. Ναι, 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 ναι. Και θα σε παρασύρει. Για μένα το θέατρο δεν είναι ότι από παιδάκι ήθελα να γίνω ηθοποιός. Ήθελα όμως να επικοινωνώ, ήθελα να μιλάω. Ήθελα να φωτίζω το θετικό. Και ας πούμε, μια παράσταση που με έχει σημαδέψει, που ήταν το Αγόρι με τη Βαλίτσα, μια παιδική παράσταση που έκανα, ήταν η πιο έντονη πολιτική πράξη της ζωής μου, μπορώ να σου πω. Κάθε πρωί μιλούσα σε παιδάκια από 4-5 χρονών μέχρι 15-20 χρονών, τέλος πάντων, και ήταν ένα πολιτικό έργο. Mm-hmm. Μιλούσαμε για το μεταναστευτικό, μιλούσαμε για στάση ζωής. Ένιωθα ότι είχα τη δύναμη και τη δυνατότητα μέσα από κάτι καλλιτεχνικό, μέσα από μια ιστορία, μέσα από ένα θεατρικό έργο, μέσα από μια ιστορία, να μετατοπίσω τους θεατές. Και αυτό κάνω ακόμα και σήμερα. Νιώθω ότι μέσα από τη θεατρική πράξη προσπαθώ να μετατοπίσω προς κάτι καλύτερο, ακόμα και έναν θεατή, αν καταφέρω κάθε βράδυ. Για μένα είναι τεράστια πολιτική πράξη. Και αυτό πάει παντού. Και στην κωμωδία, ο τρόπος που θα σχολιάσουμε κάτι, ακόμα και αν είναι αστείο, φέρει κάτι. Και φέρει τον εαυτό μας. Φέρει την ποιότητά μου, φέρει τις πολιτικές μου πεπιθήσεις, την άποψή μου απέναντι στα πράγματα, στους ανθρώπους, τη διαφορετικότητα, σε όλα. Αυτοί που είμαστε, αυτό που κουβαλάμε, δεν μπορεί παρά να βγαίνει. Ναι. Σε όποια έκφανση της ζωής μας, σε όποιο μέσο κι αν είμαστε, ακόμα κι αν είμαστε σε μια ψυχαγωγική εκπομπή, όπως είμαι, ξέρω εγώ, που κάνουμε στον Αντένα, ακόμα και εκεί, ακόμα ο τρόπος που θα διαχειριστώ ένα απλό θέμα ψυχαγωγικό, ο τρόπος που θα τοποθετηθώ, θεωρώ ότι περιέχει την προσωπική μου πολιτική πράξη. Και αυτό είμαστε. Κλείνοντας όμως, αν δεν κάνω λάθος, κλείνει ένας μεγάλος κύκλος για σένα με το Σεσουάρ φέτος, έτσι. Ναι. Που φαντάζομαι πραγματικά το απόλαυσες. Ναι. Ήσουν και χρόνια. Ναι, τρία χρόνια. Ναι, ναι. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου, έτσι. Ναι. Βασίλης, έχει έρθει. Έχω έρθει. Α, δεν μου το πες. Δεν πέρασε καλά. Και, όχι. Τι λέει, πολύ ωραία πέρασε. Ναι. Άλλα μου λέγει τότε. Ναι. Τρομερό. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελες, ας πούμε, του χρόνου, του παραχρόνου, σε κάποια χρόνια, κάποια στιγμή στο θέατρο, να κάνεις μια αμιγώς πολιτική παράσταση ή κοινωνικοπολιτική. Κοίταξε, ας πω τώρα. Θα το σκεφτόσουν να πας προς τα εκεί. Θα σου πω, νιώθω ότι δεν είμαστε μαζί στο τι θεωρούμε πολιτική παράσταση. Πολιτική όχι. Παράσταση δεν είναι. Δηλαδή, έχω ο Ντάριο Φω, ας ναι, πούμε, ναι, ναι, είναι πολιτικό θέατρο. Το λατρεύω. Ναι, ναι. Όχι, αν θα το κάνεις εσύ, ξέρεις και λίγο πειραματικά για τον εαυτό σου. Να... Δεν το κάνω. Θα το έκανα χθες. Α. Ναι, δεν το συζητάω. Να ξεφύγεις. Δηλαδή, από μια. Αυτό συμφωνώ 100%. Το έχω καταλάβει ότι αν θα πήγαινε σε μια παράσταση που θα ήταν καθαρά πολιτική και ναι. Αν θα παίρνει και το φορτίο αυτό, ότι λέω αυτό, ναι, καυτηριάζω αυτό, ο Μακαλιάς έκραξε τον τάδε, κατάλαβες. Ναι, θα το έκανα μέσα από την τέχνη μου όμως. Αυτό, ναι. Ίσως αυτό που λες έχει πιο πολύ να κάνει με ένα είδος θεάτρου πιο συγκεκριμένο, π.χ. την επιθεώρηση. Ναι. Η επιθεώρηση μπορεί να σχολιάζει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, επίκαιρα. Ναι.
αλλά υπάρχει και το πολιτικό θέατρο, όπως είναι ο Ντάριο Φω. Ναι. Παίζει τώρα 3 χρόνια επίσης μαζί με τον Σεσουάρ. Ο Θάνατος Ένος Αναρχικού. Ναι. Μια εξαιρετική παράσταση που είναι πολιτική 100%. Ακριβώς. Παραμένει κωμωδία ωστόσο. Ακριβώς. Δηλαδή σατιρίζει τα πολιτικά δρόμενα μέσα από ένα σατιρικό τρόπο. Mm-hmm. Αυτό με εκφράζει 100%. Είναι μια αξιοζήλευτη παράσταση που θα ήθελα και εγώ να κάνω και θα την έκανα χθες. Ναι. Το αγαπά πάρα πολύ το πολιτικό θέατρο όταν είναι τόσο στοχευμένο και περνάει τέτοια μηνύματα. Τώρα, αν θα έκανα μια επιθεώρηση που περνάει πιο ελαφριά, δηλαδή ξέρεις, πιάνει λίγο πιο επιδερμικά κάποια πράγματα πολιτικά, σκηνικά, της εποχής, τι μπορεί να γίνει φέτος, την πολιτική, το σατιρίζει και γελάμε. Έχει κάτι, δεν με τρελαίνει. Δεν είναι αυτό το είδος που λατρεύω. Μου αρέσει να σκάβω πιο βαθιά στην ψυχή του θεατή, παρά να κάνω κωμωδία ελαφριά. Αλλά είναι και αυτό θεμητό. Είναι και αυτό ένα άλλο είδος, το οποίο πάλι έχει πολιτική. Παράδειγμα, ας πούμε, εγώ έχω στο μυαλό μου, για να καταλάβεις, ας πούμε, μια παράσταση σαν τον Αρτούρο Ούι που έκανε. Βέβαια. Που ήταν καθαρά. Πολιτική πράξη. Βέβαια. Και έχω ακούσει και δυστυχώς δεν έχω καταφέρει να πάω, έχω ακούσει τρομερά σχόλια. Mm-hmm. Και μου λένε όλοι, πιο επίκαιρη μου λέει παράσταση για το ρατσισμό, το φασισμό, όλα αυτά δεν υπάρχει. Λέω, μπράβο, ναι. Αυτά. Όχι, αυτό μου αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πάρα, αυτό, πάρα πολύ. Και, ναι. Και κάτι τέτοιο. Και με ισορροπεί, θα σου πω, γιατί κάνω αρκετή κωμωδία τα τελευταία χρόνια. Είναι κάτι δηλαδή που ξέρει πια, σου βάζουν μία ταμπέλα, μία ετικέτα ότι είσαι ένα κωμικό ηθοποιό. Το Σεσουάρ, το Κάψε, μπλα μπλα μπλα. Οπότε σίγουρα ένα τέτοιο κομμάτι είναι κάτι που με ισορροπεί. Και τακτικά, άμα δει κανείς μέσα στο βιογραφικό μου, θα δει ότι ταυτόχρονα με κωμωδίες στη ζωή μου έκανα πάντα και κάτι πιο δραματικό και με ισορροπεί. Και μ' αρέσει δηλαδή, γιατί θέλω και οι θεατές να αισθάνονται ότι ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να με κάνει να γελάσω, μπορεί να με κάνει να προβληματιστώ. Αυτό. Τα έχουμε όλα στη ζωή μας. Όπως και οι θεατές που έρχονται. Μπορεί να γελάσουν με κάτι πιο ελαφρύ ψυχαγωγικό ή διασκεδαστικό και ταυτόχρονα να ασχοληθούν και με κάτι πιο πολιτικό, κάτι πιο βαθύ και κάτι πιο που σκάβει λίγο την ψυχή σου. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είμαστε. Ένα Λούνα Πάρκ συναισθημάτων, σκέψεων, πολιτικών πεπιθήσεων. Δεν μου αρέσει κομματικοποίηση καθόλου, δεν με απασχολεί καθόλου αυτό. Αλλά μου αρέσει να είμαστε πολιτικά όντα, να ασχολούμαστε, να είμαστε πολιτικοποιημένοι, να είμαστε πολίτες. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, ασχολείσαι γενικά, ξέρεις, ενημερώνεσαι. Ναι, πολύ, πολύ. Εντάξει, μου αρέσει να διαβάζω. Ναι. Μου αρέσει να ασχολούμαι με τα θέματα που αφορούν έναν πολίτη. Θέλω να έχω άποψη, να έχω γνώμη. Ναι, και γι' αυτό και κάποια στιγμή θα ήθελα να ασχοληθώ πιο ενεργά στο να μπορέσω να αλλάξω λίγο την καθημερινότητά μου. Να αλλάξω πράγματα που βλέπω ότι δεν πάνε καλά δίπλα μου. Βλέπεις τέτοια πράγματα στην Ελλάδα. 2-3, μην φανταστείς τώρα. Γι' αυτό λέω ότι είναι εύκολο, δεν είναι ότι θα αλλάξουμε και τον κόσμο ολόκληρο. Λεπτομέρειες φαντάζομαι θα είναι. Γενικά καλά είμαστε. Κοίτα, δεν μ' αρέσει και εγώ να είμαι καταστροφολογικός. Όχι, μόνο εντάξει. Ναι, γιατί το κάνουμε και αυτό, λέμε χάλια όλα αυτά. Σίγουρα δεν βιώνουμε την καλύτερη μας φάση. Να τα πούμε αυτά. Έτσι, δεν είναι ότι είμαστε στον κήπο της ΕΔΕΜ αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ναι. Αλλά ναι, οκ, okay, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε βήματα προς το καλύτερο. Ναι. Και ας είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής. Μην τα αφήσουμε στους άλλους. Γιατί τα παρααφήσαμε όλα στους άλλους. Έχονται εκλογές και ψηφίζουν το 50%. Θα μου πεις τι ρε φίλε, με μια άλλη κυβέρνηση κάτι θα αλλάξει, κάτι θα γίνει. Δείξει, κάπως πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Κάπως. Όσο απέχουμε, τρόπο δεν βρίσκουμε. Αυτοί που απέχουν οι 50 προτείνουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι έχουν να προτείνουν όμως κάτι άλλο για να υπάρξει μια στροφή. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Εδώ, Δημήτρης Μακαλιάς για ένα νέο μέλλον. Το 50%. Εκεί ποντάρω στο 50% που δεν ψηφίζει να κάνει κάτι μαζί. Αυτό. Με 50% και με 40%. Και με 40%. Αλλά και με 20%. Αυτό, έτσι, μην το. Ξέρει κόσμο. Θα έκανες stand-up solo. Είναι κάτι που με τριβελίζει τον τελευταίο χρόνο πάρα πολύ. Δεν είχαμε φλέβα. Ναι, είναι κάτι που δεν το έχω ξαναπεί. Πάντα έλεγα όχι. Αφήστε την πολιτική στην άκρη προς το παρόν και πάμε εδώ. Και το οποίο εδώ. Έχει και πολιτική χρειά. Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα πάρθει κανείς να με δει. Όχι, εκεί είναι το άλλο, έτσι. Κάνει στροφή, όχι 180 μοιρών. Α, ωραίο τώρα. Δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Είναι κάτι που με τριβελίζει. Ξεστή, γιατί όλοι οι δικοί μου άνθρωποι γύρω μου χάθηκαν. Κάνουν σαν τα μόνοι του. Οπότε είναι κάτι που αρχίζει και με τρώει. Απλά να σου πω ότι δεν γράφω. Δεν είμαι από αυτού που κάθονται και γράφουν. Δεν έχω τέτοια ευκολία όπω το κάνει ο Λάπρο, όπω το κάνει ο Σύση, που ούτω ή άλλω πέρα από όσα κάνουν, γράφουν κιόλα πολύ καλά και. Το έχω πιο εύκολο, αλλά είναι κάτι που με το που βρω λίγο χρόνο θέλω να το προσπαθήσω. Δηλαδή να γράψω ένα δεκάλεπτο, να γράψω κάτι, ίσως να ανοίγω τα παιδιά πριν το Σύση, πριν το Λάμπρο. Να βγαίνω ένα πεντάλεπτο, να κάνω κάτι λίγο. Αποκαλύψεις το Alex Stories, κυρίες και κύριοι. Οπότε θα ήθελα να το δοκιμάσω, να το δω, γιατί είναι άλλος κόσμος. Θα το αντιμετωπίσω σαν έναν κωμικό μονόλογο, εγώ έτσι, ας πούμε. Αλλά ναι, έχει κάτι που μου αρέσει και επειδή έχει μπει στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, σίγουρα περνάει από δίπλα μου συνέχεια, θα ήθελα να το χαϊδέψω λίγο. Σε αγχώνει το ότι μπορεί να είσαι μόνος.
Όχι, καθόλου. Καθόλου. Okay. Μα έχω κάνει και μονολόγο στο θέατρο. Ναι, είναι ναι, θέμα ναι. αυτό. Δεν με ανησυχεί η μοναξιά τη σκηνή. Με ανησυχεί πιο πολύ το κείμενο. Αν μου έλεγε τώρα ότι μου έχει γράψει ένα κείμενο ή ο Λάμπρος και ο Ζήσης εδώ όλοι μαζί γράφετε ένα κείμενο και μπορούσα να το μάθω και να το κάνω, θα μου ήταν πιο εύκολο. Ναι. Αλλά το stand-up θέλει, ρε παιδί μου, επιδέχεται να έχει προσωπικά σου βιώματα, να είσαι λίγο πιο εσύ. Και μου αρέσει. Δηλαδή, μου αρέσει η αλλαγή να πάω από το θεατρικό μονόλογο σε ένα stand-up για να είναι εγώ. Ναι. Να μην είμαι ένας άλλος που παίζει κάποιον. Εντάξει τώρα Δημήτρη μου, προσωπικά βιώματα μόνο να βάλεις αυτά που είπαμε πριν. Τα υγεία και τα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Ω, αυτά και μόνο. Έχεις δει, δεν το είχα σκεφτεί. Έχω υλικό. Υλικό. Ναι. Να μιλάω μέρες. Για τρεις παραστάσεις έχει υλικό. Πώς σκεφτείτε. Καλά να είμαστε. Γιατί μόνο. Άμα το. Ειδικά με τον τρόπο σου και λίγο το σουρεάλ. Το μαγέψω λίγο και του βάλω και κάτι παραπάνω. Ένα με το πίπερο. Είδες, τα λέγαμε πριν, μία κλαίγαμε, μία γελάγαμε. Μία κλαίγαμε, μία γελάγαμε. Αν κάνω stand-up φέτος, να ξέρεις ότι θα είσαι ο πρώτος που θα έρθει να μου πει τη γνώμη του. Εννοείται. Θα είσαι εσύ το εφαλτήριο. Θα έχω ίσως. Μερίδιο. Μερίδιο, εντάξει, μην είμαστε και πλεονέκτες τώρα. Σε λίγο θα ζητήσουμε και ποσοστά. Λοιπόν, έτοιμος. Θα ξέρω ότι. Να. Ήταν οι πρώτες ιστορίες που εδώ ψιλοσυζητάμε. Ναι. Και ήταν το ένα αυτό. Ναι, μπορεί. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει. Να βρούμε λίγο χρόνο. Κάτσε πάντα πια σχολείο. Από Σεπτέμβριο θα πηγαίνουν και τα δύο σχολεία. Και τα δύο, Οπότε, ναι, θα έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Θα είσαι λίγο πιο cool, πιστεύεις, για να μπορέσει. Ναι, λίγο τα πρωινά να χαλαρώνω. Να κοιμάμαι λίγο παραπάνω, να παίρνω μια ανάσα, να δουλεύω για μένα. Πότε να προλάβεις, να είσαι λίγο. Ναι. Σωστό και αυτό. Από το Σεπτέμβρη. Από το Σεπτέμβρη. Οπότε. Το κρατάμε εδώ. Το κρατάμε. Έρχονται λεφτά, θα έρθουν τα λεφτά, θα κάνουμε και σιγά το σιγά. Το κανάλι και το stand-up. Εννοείται, μη σου πω και τα δύο. Stand-up στο κανάλι. 9 η ώρα, prime time stand-up. Όσο το προσπαθήσαν στην Ελλάδα, τι κάνανε, αποτύχανε. Αυτό. Αλλά. Το παλέψαν. Ναι, το παλέψαν και πάντα υπάρχει ο ένας που θα ξεχωρίσει. Ναι. Θα έρθει η ώρα. Κάποια στιγμή. Το ζούμε τώρα εμείς εδώ. Μεταξύ των τριών, τηλεόρασης, θεάτρου και stand-up. Ναι. Σου βάζω ένα μαχαίρι τώρα αυτή τη στιγμή. Μην το πούμε stand-up, το πούμε κομικό αυτοσχεδιασμό. Ωραία. Το ξεκαθάρισες με τον Ζήσο Μπομπό. Ξέρουμε τι είναι ο κομικός αυτοσχεδιασμός. Ναι. Το ξεκαθάρισες. Έχει δει, παιδιά, είδατε, έτσι δεν λέει. Βλέπω, ναι. Βλέπει. Και μεταξύ κομικού αυτοσχεδιασμού, σου βάζω ένα μαχαίρι, ένα όπλο αυτή τη στιγμή. Πες ότι έχω ένα. Τι επιλέγεις να κάνεις από εδώ και πέρα. Σου λένε Δημήτρη να κάνεις ένα. Να τα κόψεις τα άλλα. Κοίταξε, αν μπορούσα να διαλέξω ανάμεσα στο θέατρο, την τηλεόραση και τον αυτοσχεδιασμό, θα έβαζα τον αυτοσχεδιασμό πρώτο. Α. Ναι. Το λατρεύω βασικά, το αγαπάω πάρα πολύ. Επίσης λατρεύω να είμαι με τον Λάμπρο και τον Ζήση πάνω στη σκηνή. Είναι το highlight μου, ρε παιδί μου. Το αγαπάω. Περνάω τέλεια, διασκεδάζω, χαλαρώνω, αφήνομαι, είμαι εγώ. Μπορώ να πω ό,τι θέλω, αγγίζουμε τα πάντα. Είστε και παρέα. Είμαστε και παρέα, ναι, αυτό, είμαστε οικογένεια. Είμαστε οικογένεια και ολοκληρωτικά. Μιλάμε κάθε μέρα και οι τρεις μαζί, κάπως πάντα. Παίζει ρόλο νομίζω και αυτό. Αυτό που λέγαμε πριν, πώς κολλάς, πώς συνδέεσαι με έναν άνθρωπο. Κοίταξε, θα σου πω. Έχω την τύχη αυτό να έχει γίνει και επιτυχία. Που σημαίνει ότι θα το κάνουμε παρέα, οπότε αγαπιόμαστε, το κάνουμε, ξέρουμε πώς να επικοινωνούμε. Οπότε έχει τη διάδραση με τον κόσμο. Το αγαπάω. Θα το έκανα μόνο αυτό. Ενώ τα άλλα. Έρχονται σε μια δεύτερη μοίρα, αν αναγκαστώ δηλαδή με το μαχαίρι εδώ τώρα το πιστόλι μου βάλει. Το έχω. Να πω ότι αυτό θα μπορούσα να το κάνω μέχρι να πεθάνω. Τα άλλα μπορεί και να με κουράζανε κάποια στιγμή, να μην είχα τα κουράγια, να μην είχα τις δυνάμεις. Ενώ στο κάψε και με ένα καροτσάκι να βγω, κάτι θα κάνω, κατάλαβες. Στα άλλα μπορεί και να με φάνε λάχανο. Ναι. Είναι ο ανταγωνισμός σκληρός. Λες, Ναι. Συμφωνώ. Τα αγαπάω όλα. Δηλαδή, όλα είναι μέρος της ζωής μου γιατί ναι. Αυτά κάνω. Αλλά ναι, δεν είναι. Αυτό, άσε μην πω παραπάνω. Θα αδικήσω κάτι πιστεύω. Άρα είσαι έτοιμος για το φετινό φεστιβάλ. Που πέρυσι έγινε χαμός, έτσι να το πούμε αυτό. Χαμός. Κάθε χρόνο. Ναι, αλλά κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο μεγαλώνει. Είναι αυτό. Γίνεται και πιο μεγάλο. Φέτος επιστρέψαμε και σε μια λογική πάλι έτσι, το να έχει πάρα πολλές αίθουσες και πάρα πολλές παραστάσεις. Είναι ένα Luna Park αισθήσεων, εγώ λέω. Που μπορείς να μπεις μέσα, να πας λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο παραδίπλα. Και αυτή είναι η λογική του φεστιβάλ. Δεν υπάρχει αντίστοιχο φεστιβάλ στην Ελλάδα. Και χαίρομαι που έχει εδραιωθεί και έχετε τόσου χιλιάδες κόσμου να ξεπερνάμε κάθε χρόνο τις 10.000, 12.000 κόσμου να έρθει να γεμίσει τα θέατρα. Σημαίνει ότι το έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη να γελάμε, να βλέπουμε νέα πρόσωπα. Δίνουμε χώρο σε όλους τους κομικούς σχεδόν να περάσουν από εκεί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να μας κάνουν μια πρόταση να την καταθέσουν και να έρθουν να κάνουν την παράστασή τους. Γι' αυτό και έχουμε πολλές αίθουσες από πολύ μεγάλη από 1.000 μέχρι 50 θέσεις για να μπορούν όλοι να βρουν το κοινό τους και το χώρο τους. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι με το Λάμπρο και το Αθηνόραμα που το κάνουμε.
Είναι μια γιορτή. Το περίμενες ποτέ ότι αυτό όταν ξεκίναγε θα φτάνετε σε αυτό το σημείο? Με την πολύ καλή έννοια το λέω. Ούτε καν. Αυτό να σου πω ότι ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια, γιατί είχαμε και τον κορονοϊό που σταματήσαμε έτσι για 2 χρόνια. Πριν από 8 χρόνια σε ένα μικρό θεατράκι στο Άβατον, στον Γκάζι, που είχαμε τότε με τον Λάμπρο, οι δυο μας. Και κάναμε το πρώτο International Comedy Festival, bla bla bla. Το λέει λίγο. Ήταν, ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ αστείο. Γιατί το είπαμε και International, γιατί όντως είχαμε φέρει και ξένους κωμικούς. Ο Λάμπρος που είχε τις γνωριμίες του και έφερε από την Αμερική, από την Ολλανδία, από την Αυστραλία. Ναι, που στο Άβατον, το οποίο ήταν ένα 60 θεατράκι. 60 θέσεις. Τότε γιατί ήταν 60 θέσεις, κρατούσε μια εβδομάδα. Ξεκίνησε Δευτέρα και τελείωνε Κυριακή. Με δύο παραστάσεις τη μέρα, δεν αντέχει και παραπάνω. Ναι. Και τότε το ότι γέμιζε μια έτσι με 60 άτομα, λέγαμε τι κάναμε, 60 άτομα κάθε μέρα. Ήρθαν 60 άνθρωποι να δουν τον Αυστραλό που μπαίναμε μέσα, όπως καταλαβαίνει. Μόνο το εισιτήριό του δεν τα έβγαζε μεταξύ τα εισιτήρια. Και μας φαινόταν πολύ μεγάλη επιτυχία να γεμίσει ένα θεατάκι 60 θέσεων σε μια εβδομάδα. Μετά λέμε άντε λίγο να μεγαλώσει, άντε λίγο πιο αυτό, άντε λίγο πιο εκείνο. Ήρθε το θνόρμα και γίναμε παρέα, συμπράξαμε. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα γίνει θεσμός. Και είναι θεσμός. Πολλές φορές μπορούμε να έχουμε βρει εμπόδια και να λέμε: ωραία, ας μην το κάνουμε φέτος. Αλλά λέμε: όχι. Το οφείλουμε στον εαυτό μας, το οφείλουμε στο φεστιβάλ αυτό. Πρέπει να μεγαλώσει, πρέπει να γίνει ένας πολύ πολύ μεγάλος θεσμός. Και επιτέλους να έχουν οι κωμικοί ένα βήμα να βγουν, να βγάλουν τις καινούριες παραστάσεις, να έρθουν νέα παιδιά, να δοκιμάσουν πράγματα, ναι, να γίνουν πολύ διαφορετικά πράγματα. Άμα δείτε το πρόγραμμα, υπάρχουν παραστάσεις τόσο διαφορετικές, τόσο ακραίες κάτω με. Λέγα τώρα πραγματικά θα έρθει κανείς να δει, ξέρω, έλεγα εγώ λογοπαίγνια. Μια παράσταση που σκίζει κάθε χρόνο, μια παράσταση μόνο με λογοπαίγνια. Ριγάς. Πολύ, πολύ υπερνά. Μας έχει έρθει ο Ριγάς. Οπότε, ξέρεις τι, είναι αυτό που δεν κάνει η ελληνική τηλεόραση. Δίνει βήμα σε όλους. Σποντά. Να κάνουν τα πάντα. Εκεί μπορείτε να το κάνετε. Είναι μια τηλεόραση του stand-up. Να πούμε μέρος, πότε είναι. Λοιπόν, φέτος είμαστε 30-31 Μαΐου, 1 και 2 Ιουνίου στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, στον ελληνικό κόσμο, στο θέατρο και σε όλα τα παράπλευρα θέατρα και έχει μέσα την Αντιγόνη, την Ιφηγένεια, αίθουσες μεγάλες, το Θόλο και άλλη μια αίθουσα. Είναι περισσότεροι από 80 κωμικούς, περισσότερες από 30 παραστάσεις, 4 μέρες. Θα γίνει χαμός. Τώρα οι εισιτήρια μπορούν να προμηθευτούν από παντού, ο κόσμος ξέρει να τα βρει αυτά πιο εύκολα από ότι να τα πω εγώ. Οπότε σας περιμένουμε, ήδη γεμίζει, οπότε ξέρουμε ότι θα περάσουμε καλά. Κι εγώ είμαι σίγουρος. Ελπίζω να έρθετε. Θα έρθουμε. Χωρίς πρόσκληση, παιδιά, πρέπει να πληρώσετε. Τα ξεχάσετε αυτά τώρα. Ναι, αυτά προσκλήσει και τέτοια λίγο να πεθάνει λίγο στη. Όχι, με πάρει τηλέφωνο, έλα κλείσε μου. Το έχουν μάθει όλο αυτό με τις προσκλήσεις. Το έλεγα από μικρό. Όταν ξεκίνησα το θέατρο, που όλοι ξέρει τι σου λένε. Ξέρω, πα εκεί που πλένει τα μάξι. Όπου παίζει. Παίζω εκεί. Κάνω μια προσκλησούλα. Παίζει να μου πλένει και τζάμπα τα μάξι. Καλό, Ναι, άμα θε λίγο να τα αλλάξει. Win-win situation, λέγεται. Ναι, ναι, γιατί συνήθω δεν μου λένε να μου κεράσω τα μάξι. Το πληρώνω. Αυτό δεν έχει αλλάξει με το πέρασμα στο πέρασμα το χρόνο. Όχι, όχι, πάντα πληρώνω το αμάξι. Κακό, κακό. Εμείς θα πληρώσουμε, κυρίες και κύριοι. Το δηλώνουμε. Και εγώ θα πληρώσω το αμάξι. Θεωρείς ότι το ελληνικό κοινό στο πέρασμα. Για να του βάλουμε και λίγο. Στο πέρασμα των χρόνων. Έχει αυτό, έχει αποδεχτεί, το έχει αγκαλιάσει το stand-up και ζητάει και ακόμα περισσότερο. Με αφορμή και αυτό που ζει για το φεστιβάλ. Ναι. Εντάξει, έχει γιγαντωθεί, θα έλεγα πλέον, ρε παιδί μου. Πέρασε μια. Δεν είμαι ο κατάλληλος για να σου πω για την ιστορία του stand-up, αλλά σίγουρα, σαν θεατής που το έζησα κι εγώ, μπορώ να σου πω ότι για μεγάλη χρονική περίοδο το είχαμε βγάλει έξω από τη ζωή μας γιατί το φοβόμασταν. Έλεγα, θα πω τώρα ένα stand-up, θα με πιάσουν από πάνω, θα με κοροϊδέψουν, θα πούνε αυτό, πώς έχω πάει, να έκανα. Δεν περνούσαμε καλά. Νιώθαμε ότι το stand-up έχει και ένα προσβλητικό κομμάτι. Οπότε είχαμε χάσει λίγο τη λογική του κωμικού μονολόγου που βλέπεις έναν κωμικό να κάνει διάφορα πράγματα και να λέει προσωπικές ιστορίες, μπλα 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 και να περνάς ωραία. Ναι, να περνάς πραγματικά ωραία. Ήρθε λοιπόν αυτή η αλλαγή με τη νέα γενιά κωμικών τύπου Φυσφής, Χατζη Παύλου και ξεχάσαμε εκείνη την περίοδο και αυτό έφερε τώρα μαζικά, θα έλεγα πολύ ευχάριστα, πληθώρα κωμικών που κάνουν stand-up και ο κόσμος έχει φοβερά πολλές επιλογές. Και εμένα μου αρέσει αυτό. Μπορείς να βρεις δηλαδή πλέον τον stand-up comedian που σου ταιριάζει. Η αισθητική του με τη δική σου. Έχεις επιλογές. Ενώ παλιά δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν. Υπήρχαν δύο clubs, ας πούμε, stand-up και έπρεπε να πας εκεί να δεις δύο-τρεις κωμικούς και ό,τι υπήρχε τέλος πάντων. Okay. Τώρα τα παιδιά κάνουν και μόνο τους παραστάσεις. Γεμίζουν αίθουσες, τα νευρά. Να, τώρα μιλάω. Ο Θωμάς ο Ζάμπρας, ο Τζαράκης. Πολλοί κόσμος που μπορείς να διαλέξεις. Τι ακριβώς μου ταιριάζει αυτός που κάνει τέτοιου τύπου κωμωδία, μου αρέσει αυτός που βρίζει, μου αρέσει αυτός που είναι πιο family friendly. Θα βρεις ακριβώς τι θέλεις ή σε περιπτώσεις όπως το φεστιβάλ που τους βλέπεις όλους μαζί, comedy clubs ας πούμε. Δεν το είχαμε συνηθίσει αυτό. Να πας μια βραδιά και να δεις 10 κωμικούς, 5 ναι, κωμικούς, 4. Όλοι μαζί να κάνουν ένα κωμικό, μια κωμική βραδιά ας πούμε. Νομίζω ότι και το Netflix, όλα αυτά, ξέρεις πλέον έχουμε πολύ επαφή με το ίντερνετ και ξένους κωμικούς.
Δηλαδή συνέχεια το βλέπω αυτό να λένε ρε παιδί μου, νέα παιδιά, καλά, έχει δει αυτό στην Αμερική σκι. Δεν τα έχω προλάβει εγώ να τα δω. Παρακολουθούν τα πάντα, έχουν γνώση ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι τυχαίο που βλέπει τα κομίδια του εξωτερικού να έρχονται και να γεμίζουν το Ηρώδιο, καλή ώρα, μεγάλα κλαμπ και τέτοια, γιατί ο κόσμο πλέον έχει επαφή μεγάλη. Okay. Θα σε ρωτήσω για τα σχέδιά σου, αν και δεν ξέρω αν έχει, γιατί είπε πριν ότι δεν κάνει. Δεν κάνω. Ναι, δεν κάνω, ναι. Δεν κάνω σχέδια. Οπότε θες να μας πεις λίγο απλά που είσαι τώρα. Τι θα κάνεις αύριο. Τι θα κάνεις αύριο, μεθαύριο, το σουκού, όσο αν θες. Κοίτα, είμαι σε μια εκπομπή στον Αντένα, στο I Love Σουκού που είμαστε με την Πέττη. Ψυχαγωγική εκπομπή που περνάω εξίσου καλά. Αυτό θα δούμε είστε τώρα. Είστε τρία χρόνια μαζί, νομίζω. Είμαστε τρία χρόνια με την Πέττη. Ναι, είναι ένα έδεσε το γλυκό, γλυκό που έδεσε, όντως. Και ήταν αυτό που σου λέω, περνάω καλά. Και με αυτή τη γυναίκα ταυτίστηκα πάρα πολύ και συναισθηματικά και καλλιτεχνικά. Επικοινωνούμε καλά, περνάω πάρα πολύ ευχάριστα. Οπότε οτιδήποτε κάνω με την Πέττη, γελάω. Περνάω καλά και μου φτάνει. Ακόμα και αν γίνει στο σπίτι βλέποντας κάτι στην τηλεόραση, είτε το κάνουμε σε ένα meeting, είτε το κάνουμε μπροστά στην τηλεόραση, θέλω να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο και να δημιουργώ. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο τελειώνει τώρα τέλη Ιουνίου και θα δούμε αν θα συνεχίσει και του χρόνου. Είμαστε ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Λύσεις πάρω μία απόσταση λίγο από το θέατρο. Λέω να μην κάνω ξανά έτσι Τετάρτη Κυριακή και να κάνω μόνο ένα δευτερότερο που θα είμαι μαζί με τον Ζήστο Ρουμπό και τον Κώστα Τογάκη. Οπότε είναι κάτι που το οργανώνουμε οι τρεις μας και θέλουμε να προσφέρουμε κάτι διαφορετικό στο θέατρο. Οι τρεις μας θα το δημιουργήσουμε από το μηδέν. Οπότε είναι μια πολύ δημιουργική διαδικασία που έχω πολλά χρόνια να την κάνω στο θέατρο. Πολύ ωραία. Και θέλουμε να φτιάξουμε κάτι καινούριο, πρωτόλιο, πρωτότυπο να μην έχει ξαναγίνει. Οπότε είμαστε σε μια πολύ δημιουργική φάση. Το κάψε είναι κάτι το οποίο. Είναι θεσμός αυτό τρέχει, που πριν, τρέχει πάντα. Και θα τρέχει. Και αυτά. Okay. Προς το παρόν περιμένω ξανά ένα καλοκαίρι που θα είμαι πολύ με τα παιδιά. Να χαλαρώσεις, ναι, να ρίξεις λίγο ρυθμούς. Ναι. Και Κεφαλονιά, ένα project που προσπαθούμε με την Αντιγόνη εδώ και χρόνια να κάνουμε, να φτιάξουμε. Και θα δούμε τώρα μήπως φέτος μας βγει και δημιουργήσουμε εκεί ένα δικό μας οικιστικό περιβάλλον. Μακάρι, το εύχομαι γιατί εγώ αγαπώ Ιόνιο, από Λευκάδα είμαι, να ξέρεις οπότε... Α, ναι. Α, η Λευκάδα, αντίπαλος. Ξέρεις αμέσως... Not, στη Λευκάδα. Ό,τι τι, ναι. Όχι, το λατρεύω το Ιόνιο και είχα πάει και Κεφαλονιά πριν από δύο χρόνια και πέρασε πολύ ωραία, οπότε... Όσοι πάνε στη Κεφαλονιά περνάνε ωραία και τους μείνουν εξέχουστο. Εντάξει, τρομερές παραλίες αυτά. Μακάρι αυτό να είμαστε καλά, αυτό που να μπορούμε να ξαναπάμε. Ναι, μακάρι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ πολύ γρήγορα φύγε. Όχι καλά. 8 ώρες εδώ. Ναι, ναι, ναι. Το μοντάζ θα δείξει ότι ήταν μία ώρα μόνο. Ναι, ναι, ναι. Ο άνθρωπος έχει έρθει, τέλος πάντων. Δεν του έχουμε βγάλει και κάτι να φάει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ένα καφέ τον έχουμε. Εγώ σε ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα. Και εγώ. Μένει ο τρίτος παρέας. Ο Λάμπρος. Ναι, ναι, οπωσδήποτε να έρθει. Και μένει να κάνουμε μία εκπομπή μαζί για αυτά που δεν λέγονται. Αυτά. Καλά, μην με τσιγκλάς γιατί. Σε τσιγκλάω. Τόσο θέλω, Δημήτρη. Μην θέλεις τόσο. Κάντο τόσο πάσο. Άμα όμως. Θα έρθω άμα. Μπράβο. Άμα θα έρθω. Θα λέμε έξω τα δόντια. Έτσι, μπράβο. Ναι. Ωραία. Χάρηκα πολύ. Να σε πάντα καλά. Σου εύχομαι και ό,τι καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου. Επίσης. Ευχαριστώ. Μην φύγετε. Έχουμε και το Q&A. Λοιπόν, ξεκινάμε το Q&A μας με τον Δημήτρη Μακαλιά. Πρώτη ερώτηση. Τι σημαίνει ευτυχία για τον ίδιο? Πόρε φίλε, πολύ βαθύ. Τίποτα, για μένα είναι η καθημερινότητά μου. Η ευτυχία είναι ένα δευτερόλεπτο. Μια στιγμή με το γιο μου, με την κόρη μου, με τη γυναίκα μου, στο αμάξι, ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο ή ένας ήλιος που φαίνεται να αχνοσβήνει. Ποιος από τους τρεις έχει περισσότερο χιούμορ και ποιος είναι η ψυχή της παρέας? Με το Ζήση και το Λαμπρό. Ναι, 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 ναι. Κοίταξε, ο Ζήσης είναι ο άνθρωπος γκριμάτσα, που δεν τον συνηθίζει. 12 χρόνια δεν έχω συνηθίσει ακόμα να μην γελάσω σε κάτι που κάνει. Σίγουρα το μυαλό της κωμωδίας που ξέρει να γράφει και να κάνει είναι ο Λάμπρος. Οκ. Okay. Το μεγαλύτερο άγχος του ως πατέρας? Το κομμάτι της υγείας, μην πάθουν κάτι τα παιδιά. Αυτό ήταν το Α και το Ω. Όλα τα άλλα έρχονται και εμείς μεγαλώσαμε. Από τι χειζούμε. Είναι υπερβολικός ως πατέρας? Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Προσέχει λίγο παραπάνω από όσο πρέπει. Αλλά δεν είναι πιεστικός πάνω από τα παιδιά του. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ ο διάλογος που κουράζει όλους τους πάντες, κουράζει και τα παιδιά μου ήδη. Αλλά είμαι πολύ αγκαλίτσας. Είμαι από τους πατεράδες που θέλουν να είναι πολύ πάνω από τα παιδιά, με αγκαλιά, με αγάπη, με στοργή, τέτοιος. Τον έχουν κάνει να νιώσει άσχημα στην τηλεόραση? Στην τηλεόραση δεν νιώθω άσχημα, νομίζω, ποτέ. Έχω μία απάθεια σε αυτό. Προσβάλλομαι εύκολα, αν υπάρχει αγένεια και αυτά. Αλλά δεν νιώθω άσχημα γιατί νομίζω ότι είμαι έτοιμος να απαντήσω σε κάθε τι που θα αντιμετωπίσω. Οκ. Okay. Ποια θεωρεί ως μεγαλύτερη επιτυχία στη ζωή του?
Επιτυχία. Κοίταξε, επιτυχίες, καλά, πέρα από το οικογενειακό κομμάτι, το οποίο θεωρώ ότι είναι δύσκολο να πετύχει και θέλει και κόπο και δουλειά για να πετύχει κάτι τέτοιο. Μεγαλύτερη επιτυχία, νομίζω το ότι κατάφερα να κάνω αυτό που μου αρέσει. Ότι δεν κάνω τίποτα με πίεση, τίποτα δεν με ενοχλεί και με πίεση να το κάνω με τη βία. Είμαι άνθρωπος που κάθε μέρα, ό,τι μου αρέσει και ό,τι θέλω, δόξα τω Θεώ το κάνω. Να μας πει για τον απίστευτο τρόπο με τον οποίο έχει διεκδικήσει τα δουλευμένα του. Μέσα από έκθεση, πολλά μπράβο. Δεν είναι μόνο μπράβο, είναι και πολλά τα περιστατικά. Οπότε δεν είναι ένα, να σας πω. Είναι, δυστυχώς είναι πάρα πολλά. Θα σας πω ένα που έχω ξαναπεί τέλος πάντων και μπορώ να το μοιραστώ, γιατί είναι κόσμιο, δηλαδή δεν έχει βρισκές, δεν έχει τσακωμούς και τέτοια πράγματα. Οπότε έχει λίγο αξιοπρέπεια. Όπου μας κρούσαν πάρα πολλά αυτά. Ήμουν με τη γυναίκα μου και το κουμπάρο και πάμε σε ένα γραφείο και μου λένε τα παιδιά, μην κάνεις τα δικά σου τώρα, μην αρχίσεις και φωνάζεις ή κάνεις, ξέρω εγώ, βία πράγμα, παίρνεις υπολογιστές που έχεις κάνει στο παρελθόν. Εκεί μείνε σε μια καρακλίτσα και περίμενε. Και λέω, παιδιά, ωραία, εγώ θα κάτσω το δίδυμα, διεκδικήσα τα λεφτά εσείς οι δύο και αν με χρειαστείτε είμαι εδώ. Πέρασε κανένα μισά ώρα και στο λογιστήριο, τα παιδιά πάλευαν ευγενικά. Ξέρετε, μας χρωστάτε, δεν έχουμε να φάμε. Αυτό που έχουμε φύγει 6 μήνες από τότε που το κάναμε το show, κάτι πρέπει να γίνει. Και όταν είδαν και απόγαν ότι δεν θα πάρουν τα λεφτά του, έτσι μου κάνουν, παρακαλώ, μπορεί να αναλάβει τώρα, είναι η ώρα σου, κάνω ό,τι πιστεύει ότι μπορεί να διεκδικήσει τα χρήματά μα. Εκλειδώνω την πόρτα του γραφείου, λέω, εδώ είμαστε. Θα φύγουμε όταν πάρουμε τα λεφτά. Πώ θα μα πάρει, μια εβδομάδα, 10 μέρε, θα μείνουμε εδώ. Θα φυτοζωούμε, δεν θα φάμε. Παίρνει η κυρία το 100, σηκώνω το τηλέφωνο, παίρνω το τηλέφωνο, το βάζω από την πρίζα, λέω, εδώ, θα τα βρούμε μόνοι μα. Λογιστήριο είμαστε. Κάπου είναι τα λεφτά, κάπου τα έχουμε. Τα έχετε εισπράξει, δεν μπορεί. Μη σα τα πολύ λέω, πήρε περίπου μία ώρα. Και φανταστείτε τι έγινε στο τέλος. Ήρθαν τα λεφτά στο τραπέζι. Αυτό χρειαζόταν. Μπράβο. Πότε έγινε θεατρική παράσταση το κάψου το σενάριο? Το κάψε έγινε θεατρική αμέσως. Όχι. Έγινε πρώτα, πριν βγει στην τηλεόραση. Δηλαδή πριν βγούμε στο Mega Channel, 2-3 μήνες πριν βγούμε στον αέρα, κάναμε κάποιες εμφανίσεις σε μαγαζιά της Αθήνας, χωρίς κοινό, χωρίς επιτυχία σίγουρα, για να στρώσει λίγο το πράγμα, για να κάνουμε πρόβα. Πώς είναι δηλαδή με κοινό να μας δίνει ό,τι πρόταση θέλει και εμείς να πρέπει να αυτοσχεδιάσουμε. Οπότε πηγαίναμε η πεντάδα σε διάφορα μαγαζιά της Αθήνας, μικρά, πολύ μικρά, χωρίς κόσμο, και πεθαίναμε. Ζούσαμε την εμπειρία. Μετά, βέβαια, μετά την εκπομπή, κάναμε περιοδία σε όλη την Ελλάδα και είχε πάρει πια τη μορφή του. Η πολιτική ορθότητα έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την κωμωδία? Έχει αλλάξει πάρα πολύ σίγουρα. Νομίζω ότι είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Είμαστε σε μια πολιτική ακρότητα, όχι απλά ορθότητα. Έχουμε πάει στο άλλο άκρο για να δούμε πώς είναι να μην λέμε απολύτως τίποτα, να μην συζητάμε, να μην γελάμε, να μην πειράζουμε ένα τον άλλο. Νομίζω ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να ισορροπεί το πράγμα. Θα έρθει ξανά, θα γυρίσει η στρόφικα και θα έρθει στο να μπορούμε να κάνουμε κομμωδία, να μπορούμε να γελάμε, να μπορούμε να χρησιμοποιούμε λέξεις χωρίς να προσβάλλουμε. Δεν υπάρχουν προσβλητικές και χυδαίες λέξεις. Υπάρχουν χυδαίοι άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτές τις λέξεις. Οπότε σιγά σιγά θα φύγει αυτό και θα μείνει η ουσία, η πραγματική ουσία του να μην προσβάλλουμε στον άλλο και να είμαστε συνεπείς. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ.